Είμαι ο Δομήνικος και είμαι 8 μήνες καθαρός. Έχω υποτροπιάσει με αλκοόλ και έμεινα μία μέρα καθαρός στις 11 Ιουλίου του 2015. Το ντοκιμαντέρ του Δομήνικου Ιγνατιάδη με τίτλο Village Potemkin παρουσίασε την Πέμπτη το βράδυ στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής το ΚΕΘΕΑ Ήπειρος. Η ταινία που έκανε πρεμιέρα στο 19ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την ιστορία 6 ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του σκηνοθέτη για την απεξάρτησή τους από την ηρωίνη. Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ για τις ουσίες και τους κατασκευασμένους μύθους που συνοδεύουν την τοξικομανία μέσα από προσωπικές ιστορίες πρώην χρηστών που έδωσαν νικηφόρες μάχες απέναντι στον εθισμό. Για μένα το μεγάλο αρνητικό που είχε αυτό το σπίτι στο οποίο μεγαλώσαμε ήταν ότι δεν μας δίδαξαν ή τέλος πάντων οι συνθήκες ήταν τέτοιες που είχε σαν αποτέλεσμα να μην έχουμε συνοχή. Τα μέλη δηλαδή αυτής της οικογένειας δεν είχαν μια συνοχή. Ωστόσο όμως έχω κάποιες εικόνες ως φοιτήτρια εγώ τότε και έφηβος αυτός, ενός παιδιού ο οποίος δεν είχε δράση. Φαινόταν πάντα κουρασμένος, δεν είχε διάθεση να συμμετάσχει, ήταν κάπως αντικοινωνικός θα έλεγα. Και έγινε σχετικά γρήγορη αυτή η μετάβαση, γιατί ήταν ένα παιδάκι πολύ αθλητικό. Καλούμαστε να αντιπαλέψουμε. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, θα δείτε, η ταινία θα μιλήσει για τον εαυτό της. Απλά μόνο να σας πω, πιθανώς να μην έχετε υπόψη σας, όπως δεν είχα και εγώ, τι είναι αυτό το Village Potemkin. Πολλοί όταν άκουγαν τον τίτλο της ταινίας υπήρχε μια σύγχυση με τη γνωστή ταινία του Eisenstein, το θορυκτό Potemkin, αλλά η αλήθεια είναι πως το Village Potemkin ήταν μια πολύ ωραία κομική ιστορία. Ο Τσάρος όταν έκανε περιοδίες στην Αχανή Ρωσία, στην Ρώσικη Αυτοκρατορία, υπήρχε ένα χωριό, ένα ιδεατό χωριό ρώσικο, το οποίο τον ακολουθούσε και στείνονταν κάθε φορά που σταματούσε κάποιο σταθμό για να βλέπει πόσο καλά ήταν τα πράγματα. Το Village Potemkin λοιπόν είναι μια ιδεατή πραγματικότητα. Αλλά εμείς θα δούμε τώρα την άλλη πραγματικότητα. Ελπίζω να το χαρείτε και να το σκεφτείτε πολύ. Και με το σέο στο χέρι, θέλω ότι μπαίνετε μέσα μου την Παναγία Μπάπα, ας πούμε, και βαράω μια πόρτα στη μούρη, στην οποία δεν ξανά άνοιξε ποτέ. Με το που έβρισα την Παναγία, μετά βρήκα κατευθείαν, και πήγα και ξάπλωσα, πέσα, κοιμήθηκα. Την επόμενη μέρα το βράδυ, μετά από 20 τόσες ώρες, ένιωσα τη μάνα μου που είχε έρθει πάνω από τη μύτη μου και προσπαθεί να δει αν αναπνέω. Η ενδοφλέβια χρήση έχει τη σεξουαλική της πλευρά. Η δραματοποίηση συχνά επισκιάζει τα πραγματικά θέματα. Το κράτος είναι κατά βάση ένας αμυντικός μηχανισμός. Με δόντια.